Στο πρώτο μέρος και κυριότερο του σχέδιου νόμου ρυθμίζεται το θεσμικό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου, έχοντας ήδη καταθέσει η κυβέρνηση άλλα 5 προσχέδια στη σειρά, διαπραγματευόμενη με τις ομοσπονδίες των παραγωγών και επαγγελματιών σε λαϊκές αγορές. Η κυβέρνηση βέβαια πρέπει να είναι ειλικρινής. Ουσιαστικά η κυβέρνηση με το πρώτο σχέδιο έδειξε τις πραγματικές της προθέσεις και μέχρι πού θέλει να το φτάσει. Ποιο είναι το όραμά της για τις λαϊκές αγορές. Με το τελικό σχέδιο πήρε μέτρα για να κλείσει τα μέτωπα που είχε ανοίξει με τις ομοσπονδίες, χωρίς να αλλάζει την ουσία και τον αντιδραστικό χαρακτήρα αυτού του σχεδίου νόμου. Αφαιρεί προσωρινά, κατά τη γνώμη μας, τα πιο κραυγαλαία σημεία, ενώ αφήνει ορθά ανοιχτά παράθυρα για να υπηρετηθούν αυτοί οι στόχοι, ποιοι δηλαδή, της ιδιωτικοποίησης των λαϊκών αγορών μέσω συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, όπως ήταν το αρχικό σχέδιο, και νομίζω ότι αποτυπώνει το ιδεολογικό, το πολιτικό και ιδεολογικό στίγμα της Νέας Δημοκρατίας. Δεν νομίζουμε να κάνει πίσω η Νέα Δημοκρατία από αυτό το ιδεολογικό στίγμα, προφανώς. Απλώς το μεταθέτει για αργότερα, στο απότερο μέλλον, να το περάσει με ένα διαφορετικό, εύπεπτο τρόπο. Διατηρούμε ως κόμμα την άποψη που είχαμε διαμορφώσει από την πρώτη στιγμή, ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο πρέπει να καταψηφιστεί, διότι όχι μόνο δεν βάζει τάξη στις λαϊκές αγορές, όπως παραπλανητικά διαδίδει η κυβέρνηση, αλλά ουσιαστικά, σταδιακά, ανατρέπει το χαρακτήρα του θεσμού των λαϊκών αγορών, όπως τον ξέρουμε μέχρι σήμερα. Η κεντρική λογική που διαπνέει το νομοσχέδιο στο σύνολό του είναι αυτή της όξυνσης του ανταγωνισμού μεταξύ των παραγωγών και επαγγελματιών για την απόκτηση μιας θέσης στη λαϊκή αγορά, της αυστηροποίησης του πλαισίου ελέγχου και λειτουργίας των λαϊκών αγορών με εξοντωτικές ποινές, αλλάζει δηλαδή το χαρακτήρα άρδιν αυτού του θεσμού, ένας θεσμός που εξασφάλιζε κακά τα ψέματα ένα εισόδημα σε πιο φτωχά και αδύναμα κοινωνικά στρώματα, αλλά και έναν θεσμό που εξασφάλιζε φτηνά και καλής ποιότητας προϊόντα για τη μεγαλύτερη πλειοψηφία της εργατικής τάξης, των φτωχών λαϊκών στρωμάτων που καλύπτουν τις καθημερινές ανάγκες διατροφής τους μέσα από τις λαϊκές αγορές. Οι αλλαγές που προβλέπονται θα οδηγηθούν σε γενικευμένη ανασφάλεια και στην ανεργία. Η παραπάνω διαδικασία θα οδηγήσει αργά ή γρήγορα σε αύξηση των ίδιων των τιμών των προϊόντων. Ο θεσμός αυτός των λαϊκών αγορών εξασφαλίζει την απευθείας πρόσβαση των λαϊκών στρωμάτων σε διατροφικά προϊόντα σε προσιτές τιμές, χωρίς τη μεσολάβηση των χοντρεμπόρων. Γι' αυτό και υπερασπίζουμε αυτό τον χαρακτήρα και είμαστε αντίθετοι στις προωθούμενες αλλαγές. Ταυτόχρονα δεν είμαστε αντίθετοι σε ένα τμήμα των λαϊκών αυτών αγορών να δραστηριοποιούνται και πολίτες άλλων ειδών, διατηρώντας τα κοινωνικά κριτήρια τα οποία ίσχυαν έως τώρα για την απόκτηση της άδειας. Η πρόσβαση των εργαζομένων και των συνταξιούχων σε απαραίτητα είδη διατροφής και άλλα εμπορεύματα σε προσιτές τιμές, όπως γίνονταν μέχρι σήμερα, αυτό θα περιοριστεί δραματικά και μάλιστα σε μια περίοδο που τα οικονομικά διέξοδα μεγαλώνουν ακόμα περισσότερο. Οι αλλαγές που προτείνονται μέσα στο νομοσχέδιο είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα οδηγήσει χιλιάδες επαγγελματίες εκτός λαϊκής αγοράς, αλλά και στην αύξηση του κόστους διατροφής για την πλειονότητα των εργαζομένων. Η κυβέρνηση λοιπόν όλο αυτό το διάστημα και μέσα από παρεμβάσεις του ίδιου του Υπουργού Ανάπτυξης προσπάθησε να πείσει ότι η κυβέρνηση στήριξε τις λαϊκές αγορές. Ότι με το νέο νομοσχέδιο θα εξασφαλιστεί ο εξυγχρονισμός και η διαφάνεια στη λειτουργία των λαϊκών αγορών και ότι βρίσκεται σε διαρκή διάλογο και επαφές με τις ομοσπονδίες παραγωγών και επαγγελματιών. Πρόκειται για επιχειρήματα τα οποία καταρρύπτονται πάρα πολύ εύκολα και μάλιστα από την ίδια τη ζωή. Η κυβέρνηση εφάρμοσε όλο αυτό το διάστημα της πανδημίας τα ίδια καταστρεπτικά μέτρα με εκείνα του υπόλοιπου λιανικού εμπορίου. Οι λαϊκές αγορές σε πολλές περιοχές της χώρας έμειναν για μήνες κλειστές ή περιοριζόταν η λειτουργία τους στο 50% του δυναμικού που έχουν.
Επιπλέον, η συντριπτική πλειοψηφία παραγωγών και επαγγελματιών δεν έλαβαν την παραμικρή ενίσχυση όλο αυτό το διάστημα που έμειναν ουσιαστικά χωρίς εισόδημα. Διαφωνούμε λοιπόν κάθετα με το πλαίσιο λειτουργίας. Δεν συνιστά εξυγχρονισμό το να αποβάλλεται ένα σημαντικό μέρος των επαγγελματιών και μάλιστα το πιο φτωχό από το δικαίωμά του να δραστηριοποιείται στη λαϊκή αγορά. Δεν είναι εξυγχρονισμός η ένταση του ανταγωνισμού που θα οδηγήσει στην αύξηση των τιμών των προϊόντων. Οι πιο σημαντικές αλλαγές που προτείνονται σε σχέση με τον ισχύοντα νόμο, τον 4497 του 2017, για παράδειγμα στο άρθρο 67 του παρόντος νομοσχεδίου, καταρρύπτεται ο μύθος αυτού του λεγόμενου κοινωνικού διαλόγου με τους φορείς των παραγωγών και επαγγελματιών από τη στιγμή που δίνεται δυνατότητα στον Υπουργό Ανάπτυξης με μια απλή υπουργική απόφαση να ανατρέπει ακόμα και αυτές τις ελάχιστες αλλαγές που αναγκάστηκε να κάνει ο Υπουργός προκειμένου να χρυσώσει το χάπι για το νέο νομοσχέδιο. Γι' αυτό επαναλαμβάνω ότι η κυβέρνηση με το παρόν σχέδιο νόμου ανοίγει το δρόμο σταδιακά να προωθηθούν οι στόχοι της όπως αποτυπώθηκαν στο πρώτο σχέδιο. Στο άρθρο 15 διατηρείται η απαγόρευση της συμμετοχής πολιτή σε προκήρυξη αν δεν έχει εξοφληθεί κάθε τέλος που αφορά το υπαίθριο εμπόριο έναντι οποιασδήποτε αρχής, φορολογική, ασφαλιστική ενημερότητα και του φορέα λειτουργίας. Αυτή η διάταξη ίσχυε και πριν. Ακούσε όμως ο επαγγελματίας να είναι ενήμερος μόνο κατά την περίοδο ανανέωσης της άδειας του. Τώρα, με βάση τον νόμο, όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι διαρκώς ενήμερα, γεγονός που θα οδηγήσει σε πάρα πολλά προβλήματα, μέχρι και άρση των αδειών. Στο άρθρο 16 υπάρχει διαφοροποίηση στο ζήτημα της χορήγησης άδειας παραγωγού από τον οικείο Δήμο σε σχέση με τον προηγούμενο νόμο του 17. Σύμφωνα με τον προηγούμενο νόμο, αν ο παραγωγός έχει στην κατοχή του μια σειρά από δικαιολογητικά, υπεύθυνη δήλωση ότι ο ενδιαφερόμενος δεν κατέχει άλλη άδεια, βεβαίωση εγγραφής στο Μητρό Αγροτών, αντίγραφο της ενίας αίτησης εγγραφής, ενίσχυσης και ενίας δήλωσης, καλλιέργειας και εκτροφής, βεβαίωση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, αν και η τελευταία έχει τροποποιηθεί με υπουργική απόφαση από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ώστε να μην ζητείτε. Βεβαίωση έναρξης τάξης, βεβαίωση ταμιακής μηχανής πιστοποιητικού υγείας. Τότε ο Δήμος του χορηγούσε την άδεια του παραγωγού και στη συνέχεια ο παραγωγός μπορούσε να απευθυνθεί στην περιφέρεια που τον ενδιέφερε ώστε να δραστηριοποιηθεί σε μια λαϊκή αγορά. Στη συνέχεια ο παραγωγός μπορούσε να απευθυνθεί στην περιφέρεια που τον ενδιέφερε ώστε να δραστηριοποιηθεί και όλη αυτή η διαδικασία παραπέμπεται στους αντίστοιχους διαγωνισμούς με αυξημένη πλέον πιθανότητα αρκετοί να μείνουν εκτός λαϊκών αγορών. Στο νόμο του 17, ειδικά για τους επαγγελματίες, παίρνονταν υπόψη μια σειρά κοινωνικά κριτήρια. Αναπηρία, πολυτεχνία, γονείς παιδιών με αναπηρία, Ρωμά, εξαρτημένοι, προστάτες μονογονεϊκών οικογενειών, αποφυλακιστέντες κλπ. Τώρα όμως, στα βασικά κριτήρια μοριοδότησης αφαιρούνται κάποια από αυτά, όπως για παράδειγμα η Ρωμά. Και προστίθονται άλλα όπως αυτό της ηλικίας, οδηγώντας πιθανά παλαιότερους επαγγελματίες εκτός λαϊκής, αλλά και αυτού του πτυχίου, τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Φέροντας έτσι σε δυσχερέστερη θέση χιλιάδες επαγγελματίες που προφανώς δεν έχουν αποφοιτήσει από αντίστοιχες σχολές. Αλλά και για τους ίδιους τους τωρινούς φοιτητές που βλέπουν τον εφιάλτη της ανεργίας ορατό, αποτελεί πραγματικά κοροϊδία η πρόσβαση στις λαϊκές αγορές ως επαγγελματική διέξοδο. Αυστηροποιείται ακόμα περισσότερο το πλαίσιο για τις λαϊκές αγορές και στο άρθρο 21. Η άδεια θα αφαιρείται αν δεν πουληθεί, για παράδειγμα, πάνω από το 50% της δηλωθήσας ποσότητας, αν δεν εκδοθεί φορολογική απόδειξη δύο φορές εντός του ίδιου έτους. Ρυθμίσεις που δεν ισχύουν για κανένα άλλο κλάδο του λιανικού εμπορίου ή, για παράδειγμα, η έλλειψη δραστηριοποίησης άνω των 30 ημερών συνολικά. Είτε από φυσική ή άλλη καταστροφή της παραγωγής ή εξάντληση των αποθεμάτων των προϊόντων του. Επίσης, ανατίθεται σε ιδιωτικούς φορείς, σε εταιρείες, το σύνολο της διαχείρισης των λαϊκών αγορών στα ζητήματα καθαριότητας, φύλαξης, διαγραμμίσεων
και άλλα τέτοια ζητήματα. Με ό,τι συνέπειες μπορεί να έχει αυτό και πρακτικά να αφαιρεθεί κάθε ευθύνη των υπηρεσιών της περιφέρειας σε αυτά τα ζητήματα, προφανώς και αυτό της ευθύνης για την χρηματοδότηση. Δίνεται πλέον η δυνατότητα στους φορείς διαχείρισης, δήμους και περιφέρειες, να καθορίζουν το ωράριο λειτουργίας των λαϊκών αγορών 6 μέρες την εβδομάδα, χωρίς να αποκλείεται ρητά η Κυριακή. Μειώνεται επίσης από 20 στο 10% το ποσοστό παραγωγών και επαγγελματιών που έχουν τη δυνατότητα να πάρουν μέρος στις εμποροπανήγυρες, ενώ αυτή η δυνατότητα δίνεται μόνο σε αυτούς που απασχολούνται λιγότερο από 4 μέρες στις λαϊκές αγορές, που αριθμητικά είναι ελάχιστοι. Δεν ισχύει το ίδιο όμως για εισαγωγείς, για βιοτέχνες, χοδρεμπόρους και ούτω καθεξής. Δεν υπάρχει καμία πρόνοια για τους πολιτές που χρησιμοποιούν αυτοκινούμενα οχήματα. Δεν προβλέπονται για αυτούς θέσεις στις λαϊκές αγορές όπως προβλέπονταν στο προηγούμενο του 2017. Καταργείται επίσης η διάταξη που υπήρχε στο προηγούμενο νόμο, όπου η άδεια του επαγγελματία ανακαλούνταν όταν αυτός είχε εισοδήματα που ξεπερνούσαν το 40% του ορίου της στόχιας. Αυτό διατηρούσε σε ένα βαθμό τον κοινωνικό χαρακτήρα των λαϊκών αγορών, μιας και δεν επέτρεπε την ανανέωση της άδειας σε κάποιον που είχε παράλληλα εισοδήματα, προκειμένου αυτή να δοθεί σε ανθρώπους που είχαν μεγαλύτερη ανάγκη. Όμως το πολύ χαμηλό όριο αυτών των εισοδημάτων, δηλαδή το 40% του ορίου φτώχειας, δημιουργούσε πρόβλημα σε πολιτές που, έχοντας εισοδήματα αυτού του ύψους, δεν μπορούσαν να επιβιώσουν χωρίς την απασχόλησή τους στη λαϊκή αγορά. Καταργείται επίσης η διάταξη που ίσχυε, όπου η άδεια του επαγγελματία ανακαλούνταν όταν αυτός έχει εισοδήματα που ξεπερνούσαν το 40%. Συμπερασματικά λοιπόν, το νέο πλαίσιο το οποίο προτείνεται κινείται κατά την άποψή μας σε αρνητική κατεύθυνση, γι' αυτό και καταψηφίζουμε. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στέκεται στο πλευρό των επαγγελματιών και των λαϊκών οικογενειών και καταδικάζει αυτές τις μεθοδεύσεις. Ο θεσμός των λαϊκών αγορών, με τα όποια κοινωνικά χαρακτηριστικά διατηρούν ως τώρα στη λειτουργία τους, αποτελεί πραγματική διέξοδο για τη διατροφή χιλιάδων οικοκυριών που σήμερα βλέπουν τα εισοδήματά τους να ψαλιδίζονται ως απόρρια των γενικότερων αντεργατικών αντιλαϊκών πολιτικών, αλλά και των ανατιμήσεων που αδειάζουν το λαϊκό πορτοφόλι. Την ίδια στιγμή, χιλιάδες επαγγελματίες εποφελούνται από τα κοινωνικά κριτήρια που ίσχυαν έως τώρα για την κατοχήρωση της άδειας και έβρισκαν μια θέση εργασίας σχετικά προστατευμένη από τον ανταγωνισμό και την κυριαρχία των μεγαλύτερων εμπορικών καταστημάτων. Κανένας λοιπόν δεν πρέπει να ξεγελαστεί από αυτούς τους κυβερνητικούς ελιγμούς. Είναι αυτό που λέμε εμείς ως ΚΚΕ, ότι μόνο ο λαός τελικά μπορεί να σώσει το λαό. Οι οργανωμένοι πάλι και ο συλλογικός αγώνας είναι ο μόνος δρόμος για να ορθώσουν εμπόδια στη διάλυση του θεσμού των λαϊκών αγορών. Μόνη διέξοδος για τους αυτοαπασχολούμενους στις λαϊκές αγορές είναι η ένταξη του αγώνα για την ανατροπή νόμων που δυσκολεύουν τη ζωή του, για να πάρθουν εδώ και τώρα μέτρα που θα διασφαλίζουν το δικαίωμα εργασίας στις λαϊκές αγορές, αλλά και μέτρα που θα τους καλύπτουν για τις μεγάλες απώλειες εισοδήματος που είχαν κατά τη διάρκεια της καραντίνας. Μέτρα που θα μειώσουν το κόστος παραγωγής, ειδικά τώρα που οι αυξήσεις σε ρεύμα πετρέλαιο έχουν εκτινάξει ήδη το κόστος παραγωγής, αλλά και μέτρα πιο μόνιμου χαρακτήρα που θα τους επιτρέψουν να έχουν ένα αξιοπρεπές εισόδημα. Θέση του ΚΚΕ είναι ότι η λειτουργία των λαϊκών αγορών πρέπει να είναι στην ευθύνη δημόσιων φορέων με την απαιτούμενη δομή: κεντρικό κράτος, περιφέρειες, δήμοι. Τα κάθε είδους προβλήματα διαχείρισης και επομένως και τα κάθε λογής έξοδα λειτουργίας πρέπει να είναι στην ευθύνη αυτών των φορέων και όχι στα συνδικαλιστικά όργανα όπως ισχύει μέχρι σήμερα. Ταυτόχρονα αυτοί οι φορείς θα πρέπει να λειτουργούν Οι φορείς αυτοί δεν πρέπει να λειτουργούν με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Άλλο πράγμα, ένα τέλος που θα καταβάλουν οι επαγγελματίες αυτοί, και αυτό στα λογικά πάντα πλαίσια, όχι δυσβάσταχτο, και άλλο, για παράδειγμα, να έχουν την ευθύνη και να χρηματοδοτούν τις τουαλέτες στις λαϊκές αγορές. Αντίθετα, δήμοι και περιφέρειες πρέπει να ενισχύονται μέσω του κρατικού προϋπολογισμού και όχι αποκλειστικά από το τέλος που πληρώνει ο κάθε επαγγελματίας, το οποίο έτσι κι αλλιώς ζητάμε εμείς να μειωθεί. Στα πλαίσια λοιπόν αυτών των φορέων, δεν έχουμε αντίρρηση να συμμετέχουν συμβουλευτικά και οι αντίστοιχοι συνδικαλιστικοί φορείς
χωρίς φυσικά να το θεωρούμε αυτό ως πανάκια για την αντιμετώπιση του συνόλου των προβλημάτων που απασχολούν τους επαγγελματίες αυτούς. Το ΚΚΕ λοιπόν από την πρώτη στιγμή βρέθηκε στον αγώνα για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους. Αυτό θα κάνει από εδώ και πέρα με ιδιαίτερη επιμονή και σταθερότητα στην άποψη την οποία σας είπα. Κατά συνέπεια, καταψηφίζουμε ως ΚΚΕ επί της αρχής το νομοσχέδιο το συγκεκριμένο. Ευχαριστώ.